Λίγη μια άλλη απορία. Γιατί δεν γίνονται πολλά θαύματα σήμερα? Βέβαια θα ήθελε να πει εδώ ο απορών ή απορούσα ότι σε σχέση με εκείνα τα οποία διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Βέβαια κάποια στιγμή ο ψαλμωδός λέγει, που ανήκει 500 χρόνια σε σχέση με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και λοιπά, οι νεότεροι ψαλμωδοί, γιατί δεν είναι μόνο ο Δαβίδ, είναι κι άλλοι, οι 150 ψαλμοί δεν ανήκουν όλοι στον Δαβίδ. Κύριε, πού είναι τα αρχαία σου, λέει, θαύματα που έκανες? Δηλαδή εκείνα που έκανες στους πατέρες μας και τα ακούμε, πού είναι? Βέβαια για κάθε εποχή θα λέγαμε ότι στο παρελθόν εγίνονται περισσότερα θαύματα. Όμως να το δούμε το θέμα πιο κοντά. Το θαύμα δεν είναι παρά σημείον δια τους απίστους. Αντιθέτως, δια τους πιστούς δεν είναι το θαύμα. Διότι λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 14,22, εγλώσσε, η γλωσσολαλία δηλαδή, είδατε στην Πεντηκοστή, τι έκανε εντύπωση από όλα τα χαρίσματα εκεί που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο? Η γλωσσολαλία. Αυτό εντυπωσίασε και τους συγχρόνους πεντηκοστιανούς, που είναι αιρετικοί, που είναι προτεστάντε αιρετικοί, και διατείνονται ότι γιατί να μην έχουμε και σήμερα τη γλωσσολαλία, ότι ξεπέσαμε γι' αυτό δεν έχουμε τη γλωσσολαλία, και οι ταλέποροι γλωσσολαλούν αλλά δαιμονικά πια και λένε άναρθρα πράγματα που κανείς δεν καταλαβαίνει και ούτε εκείνοι που τα λένε. Λένε, λέει, λίγα τουρκικά, λίγα εγγλέζικα, λίγα γαλλικά, λίγα κατανόητα πράγματα. Αυτό είναι το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος? Προσβάλλουμε και το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος? Λοιπόν, δεν πρόκειται περί αυτού. Η γλωσσολαλία την εποχή εκείνη έπρεπε να εντυπωσιάσει, διότι δεν υπήρχε ακόμα η πίστη. Όταν εδραιώθηκε η πίστη, κατηργήθηκε η γλωσσολαλία. Θα σας έλεγα ότι η γλωσσολαλία έμεινε μόνο στην εποχή των Αποστόλων. Παρακάτω δεν εκκινήθη η γλωσσολαλία, το χάρισμα αυτό. Γιατί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι απλούστατα εγκαθιδρύθηκε πλέον η πίστη και ήταν περιτά όχι μόνο η γλωσσολαλία, αλλά και τα πολλά θαύματα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, εγλώσσε, Α Κορινθίους 14,22, εγλώσσε εις σημείον εισήν. Είδατε, σημείον, θαύμα. Ούτης πιστεύουσι. Όχι σε εκείνους οι οποίοι πιστεύουν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσης. Αλλά η προφητεία δεν είναι για τους απίστους, αλλά για τους πιστούς. Γι' αυτό σας είπα ότι η προφητεία είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι, βέβαια, το να δει κανείς ένα θαύμα, ίσως εντυπωσιάζεται, ίσως δοξάζει το Θεό. Αλλά αν με ρωτήσετε, εγώ δεν θα επιθυμούσα να δω θαύματα. Μου είναι αρκετό το θαύμα ότι γνώρισα το Λόγο του Θεού και τον Ιησού Χριστόν μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν θα ήθελα. Προσέξτε, δεν θα ήθελα. Αν το θέλετε, μη σας κάνει εντύπωση αυτό, ούτε θα ήθελα να δω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού εδώ. Και να πάρω το τελευταίο. Δεν θα ήθελα, διότι αν το επιθυμούσα είναι μία πολλές φορές και ενοδοξία κρυπτωμένη. Και αντί να έρθει ο Χριστός, έρχεται ο διάβολος. Και τότε τι γίνεται? Κάποτε, μου το έλεγε αυτό ένας σύγχρονος ασκητής στο Άγιον Όρος. Μια γυναίκα έλεγε, Χριστέ μου, δεν θα σε δω που δεν θα σε δω στον άλλο κόσμο, γιατί είμαι αμαρτωλή γυναίκα. Δείξε μου το πρόσωπό σου εις τον παρόντα κόσμο. Κάποτε λοιπόν είδε τον Χριστό μέσα από το Άγιο Ποτήριο. Έμεινε κατάπληκτη. Το πήρα πάνω της.
και δεν διόρθανε τη ζωή της και έλεγε καινοδοξώντας και υπερηφανευωμένη ότι εγώ είδα τον Χριστόν. Αυτή η γυναίκα δεν έζησε πνευματική ζωή με το επιχείρημα είδα τον Χριστόν. Εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Επειδή εγώ δεν είμαι σταθερός και δεν ξέρω, δεν έχω κάθαρση καρδιάς για να πω ότι θα είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπερηφανευτώ, δεν θα ήθελα να δω το πρόσωπο του Χριστού εδώ. Λέει ο Κύριος, θα εύχεστε και θα παρακαλάτε να δείτε όταν θα φύγω από τον παραντό κόσμο μία μέρα το πρόσωπό μου και δεν θα το δείτε. Επιφυλάστε για τον άλλον κόσμο. Όταν εκεί θα δούμε τον Χριστό. Μην επιθυμούμε, θέλετε, στο βάθος είναι απιστία. Γιατί, όπως και στο να θέλω να δω πάντα ένα θαύμα. Διότι σαν να θέλω να πείσω τον εαυτό μου ότι θα ήθελα να δω κάτι για να πιστέψω. Λοιπόν, αν είσαι πιστός, θαύματα δεν θα ζητάς. Θα μείνεις σε αυτό που γνώρισες. Τίποτε άλλο. Και υπάρχει, όπως σας είπα, ο κίνδυνος της πλάνης. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό, ώστε να μην ζητούμε τίποτα. Να ειδούμε παρά μόνο να μένουμε στερεοί εις την πίστη. Θα έρθει η ώρα που θα ειδούμε το πρόσωπο του Θεού, αν ο Κύριος μας αξιώσει να δούμε το δικό του το πρόσωπο. Λοιπόν, μην επιζητείτε θαύματα. Εκείνοι που επιζητούν θαύματα, επισημαίνω, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και θα κάνει ψευδοθαύματα, τόσο πολύ θα εντυπωσιαστούν ώστε θα υποκύψουν στα θαύματα που θα κάνει. Έπεσε μια απορία προμηνών από εσάς που μου γράφει ο Απόρων, λέει, καλά άμα κάνει τέτοια θαύματα δεν θα πιστέψουμε σε εκείνον. Να το... Αυτό ήταν. Παρά την ειδοποίηση ότι είναι ψευδοθαύματα και ότι δεν πρέπει να προσέξουμε εκεί και να πιστέψουμε, βλέπετε, εκείνοι που αναζητούν θαύματα θα πέσουν θύματα της αναζητήσεώς των και θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Εκείνοι οι οποίοι όμως δεν επιζητούν θαύματα, τότε θα σωθούν. Ένας ασκητής κάποτε παρουσιάστηκε ένα ο διάβολος και του λέει, ξέρεις, λέει, είμαι ο Χριστός. Α, λέει εκείνος, ο Χριστός μας είπε ότι θα σας πούν εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, μην πιστέψετε. Άφαντος ο υποτιθέμενος Χριστός ήταν ο διάβολος. Λοιπόν, μην επιζητούμε θαύματα.